Καλημέρα σας. Όπως θα αντιληφθήκατε κι εσείς, αν μας βλέπατε, εδώ υπήρξε μάχη χαρακομμάτων στο στούντιο μεταξύ του κυρίου Μπάρκα και του κυρίου Γεωργιάδη. Τώρα, κυρία Υπουργέ, εδώ έχουμε μπροστά μας δύσκολα πράγματα εκτός από την έξοδο από τα μνημόνια. Και το λέω τούτο, διότι είστε από τους ανθρώπους που είστε εγκρατείς και μετριοπαθείς, θα έλεγα, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους σας βουλευτές, οι οποίοι τα βλέπουν όλα ρόδινα, κυρία Υπουργέ. Δεν ξέρω τι εννοείται μετριοπαθείς, κύριε Ρογκάκο. Ωστόσο, το εκτός από τα μνημόνια σαν εισαγωγή και εκτός από την έξοδο από το μνημόνιο, προφανώς δεν με εκφράζει. Δηλαδή, η χώρα από χθες, μετά από 8 δύσκολα χρόνια, βρίσκεται εκτός μνημονίων. Ένα αίτημα του ελληνικού λαού, ένα αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, μια εντολή που μας δόθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 και την οποία με δυσκολίες, με προσπάθεια μεγάλη, με προσπάθεια εκ μέρους των Ελλήνων πολιτών, η χώρα έφτασε σήμερα μετά από 3 χρόνια να μην είναι εντός των μνημονίων. Ήταν μια υπόσχεση την οποία δώσαμε στον ελληνικό λαό το Σεπτέμβριο του 2015 και την υλοποιήσαμε. Τι θα αλλάξει λοιπόν, κυρία Γερβασίλη, στην καθημερινότητά μας? Θα δούμε άμεσα αλλαγή ή θα βελτιωθούν τα πράγματα? Πρακτικά τα θέματα. Όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί τα 8 χρόνια, ποιες αιτίες οδήγησαν εδώ, ποιες αιτίες πολιτικών αλλά και λογικών, αλλά και αντιλήψεων που αναπτύχθηκαν τα τελευταία πολλά χρόνια στη χώρα. Σήμερα η χώρα μπορεί να βαδίσει μόνη της, να βαδίσει ελεύθερα, να βαδίσει με εθνική αξιοπρέπεια, να χαράξει το δικό της δρόμο, έχοντας ανακτήσει τη θέση της στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως έγινε το μεγάλο βήμα, το μεγάλο πρώτο βήμα ήταν η έξοδος από το μνημόνιο. Εφαρμόστηκαν πολιτικές και εντός του μνημονίου, κοινωνικές πολιτικές στις ρογμές των μνημονίων, εκεί όπου μπόρεσε η κυβέρνηση να τα καταφέρει, για να στηρίξει την κοινωνία και να την κρατήσει όρθια, στηρίζοντας την κοινωνία, στηρίζοντας το κοινωνικό κράτος, παλεύοντας υπέρ αυτών οι οποίοι πέστησαν τα περισσότερα την εποχή της λιτότητας και των μνημονίων. Σήμερα λοιπόν, ρωτήσω αν θα μπορείτε να ακολουθήσετε την πολιτική που θέλετε χωρίς να σας βάζει φρένο αυτή η εποπτεία. Κοιτάξτε, η χώρα έχει ανάγκη ένα σχέδιο το οποίο η κυβέρνηση αυτή έχει ετοιμάσει και το έχει παρουσιάσει στον ελληνικό λαό, ένα σχέδιο για την ανάπτυξη, για μια δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη για την επόμενη μέρα. Ένα σχέδιο το οποίο πρώτη φορά συγκροτείται από ελληνική κυβέρνηση και πρώτη φορά έχει συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιαγράμματα. Εντός των ορίων της χώρας, εντός των δημοσιονομικών ορίων, εντός των δυνατοτήτων δηλαδή, της πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας, η κυβέρνηση αυτή θα χαράσει τις πολιτικές οι οποίες σπρώχνουν τη χώρα μόνο μπροστά με αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, προκειμένου η χώρα να μην γυρίσει καλά, ποτέ τώρα, πίσω. Καλά, τώρα, κυρία Υπουργέ, ακούστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας πω. Και βεβαίως κάποιοι στενοχωριούνται. Ακούστε, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Οι μόνοι που δεν στενοχωριούνται σίγουρα είναι οι δημοσιογράφοι, εάν πάνε τα πράγματα όλα καλά. Εδώ όμως έχουμε και πολλοί άλλοι. Έχουμε και μία άλλη πραγματικότητα όμως, κυρία Υπουργέ. Φτάσαμε στην έξοδο από τα μνημόνια με το 50% του κόσμου να έχει φτωχύνει. Φτάσαμε σε μια πραγματικότητα όπου ένα στους πέντε είναι στα όρια της φτώχειας και σε μια πραγματικότητα όπου έχουν επιβληθεί μέτρα και από αυτήν την κυβέρνηση, κυρία Υπουργέ, 770 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά, εάν συνυπολογίσουμε ότι η επιτροπία θα είναι πολύ αυξημένη, δεν ξέρω εάν μια παροχολογία και από τη ΔΕΘ ίσως, από τον Πρωθυπουργό, βοηθήσει. Διότι οι αγορές, ξέρετε, μας έχουν κεντράρει. Και υπάρχει θέμα είναι εκεί. Είναι γνωστό, κύριε Ρογκάκο, αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην γυρίσουμε στα παλιά και δώσουμε, πώς το λένε, τα δώσουμε όλα και ξαναγυρίσουμε πίσω πάλι, γιατί εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, η προσπάθεια να ακυρώσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αρκετές μέρες πριν, λέγοντας ότι θα είναι παροχολογία, ξέρετε,
έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτόν τον καιρό, όπως και χθες δηλαδή την ώρα ας πούμε, που ο Πρωθυπουργός έκανε το διάγγελμα από την Ιθάκη, είμαι βέβαιη ότι οι απαντήσεις στην ομιλία του Πρωθυπουργού είχαν γραφτεί από πριν. Και δεν είμαι μόνο εγώ βέβαια γι' αυτό, είναι μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, διότι τα κλισέ επαναλαμβάνονται καθημερινώς. Εδώ θα πρέπει να δούμε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η χώρα πέρασε δύσκολα. Δεν θα συμφωνήσω όμως στο ποιος έχει την απόλυτη ευθύνη γι' αυτό. Διότι το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο ανήκανες κυβερνήσεις, δεν κατάφεραν ούτε να υλοποιήσουν για να βγάλουν τη χώρα από τα διέξοδα σε 3 ή σε 5 χρόνια. Χρειάστηκε να έρθει η αριστερά. Η αριστερά αυτό το κατάφερε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν γυρίζει πίσω. Και την οποία αναγνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Αυτά και τα μέτρα δεν θα συνεχίσουν. Το πρόγραμμα το πιστεύατε όμως, κύριε Γεροβασίλη. Εσείς μιλούσατε για ΙΤΑ όταν τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις. Είναι ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος από το πρώτο θέμα. Ωραία. Και ο συνάδελφος ο Γιώργος Χριστοφορίδης από το Κόντρα. Ήθελα να πω ότι. Την καλημέρα μου και στους δύο. Καλή σας ημέρα. Ήθελα να θυμάμαι ότι με την κυβερνητική τελικά ΙΤΑ στις διαπραγματεύσεις του 2015. Στις διαπραγματεύσεις του 2015, του καλοκαιριού. Mm-hmm. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς, αν θυμάμαι καλά, είχατε μιλήσει για ΙΤΑ, για πρόγραμμα το οποίο δεν πιστεύετε, όμως αναγκάζεστε, σας εξαναγκάζουν να εφαρμόσετε. Πάνω στο Σεπτέμβριο του 2015 δεν πανηγυρίζετε για κάτι το οποίο κύριε δεν το πιστεύατε. Για μια πολιτική. Για παράδειγμα, τις ιδιωτικοποιήσεις τις πιστεύετε εσείς πολιτικά. Είσαστε από την αριστερά. Είμαστε η μόνη δύναμη, είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη σε αυτή τη χώρα η οποία έχει κάνει αυτοκριτική. Ανοιχτά και δημόσια. Δεν έχετε ζητήσει συγγνώμη ποτέ, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε χθες μίλησε για κάποια συγγνώμη. Εχθές έκανε κριτική στους άλλους, δεν είπε για κάποια συγγνώμη. Κάνετε λάθος, δεν θυμάστε καλά. Θα μου επιτρέψετε. Ορίστε, κύριε. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλύσει τα ζητήματα και των θέσεων με τις οποίες ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη του 2015 και για τις αδυναμίες της πολιτικής στο πρώτο εξάμηνο. Και γιατί αποφάσισε η κυβέρνηση αυτή να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα. Προκειμένου η χώρα, να μην κρεμοτσακιστεί. Μα κοιτάξτε κύριε Μαρκόπουλο, ήταν δυνατόν ποτέ κανένας να πιστεύει ότι τα μνημόνια είναι ευλογία? Ναι, αλλά πανηγυρίζετε αυτό για παράδειγμα η ιδεολογία σας. Είναι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι υπέρ ενός μεγαλύτερου κράτους. Κάνετε λάθος. Εσείς μάλιστα κάνετε και περικοπές αυτό το κράτος. Έχετε αιμονές και δεν καταλαβαίνετε ότι έχουμε την εξής απλή άποψη. Ο δημόσιος τομέας έχει το ρόλο του και ο ιδιωτικός τομέας, ο υγιής ιδιωτικός τομέας έχει το δικό του ρόλο. Βεβαίως. Η χώρα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι και δημόσιες και ιδιωτικές και η κυβέρνηση αυτή κάνει όλα όσα μπορεί για να τις διευκολύνει. Πάντως, κύριε Αλλά Υπουργέ... ξέρετε, όχι με το παλιό, όχι με τους κολλητούς μας. Όχι με τους φίλους μας και με τον κύριο Καλογρίτσα, για παράδειγμα, που πήγε να πάρει άδεια μετά από σκοτώθεια. Αφήστε τον Καλογρίτσα τώρα, παλιά ξυνά στα φύλλα. Αφήστε τον Καλογρίτσα. Κυρία Γεροβασίλη, πάντως πρέπει να... Η χώρα έχει ανάγκη να πάει μπροστά. Να μην αρχίσω εγώ να λέω ονόματα, εσείς μου λέτε ένα, εγώ μπορώ να σας παραθέσω σειρά ονομάτων. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτό. Κυρία Υπουργέ, η χώρα έχει ανάγκη να πάει μπροστά, η χώρα θα πάει μπροστά. Κάποιοι αυτό το βλέπουν με μια μίζερη λογική στήρα αντιπολιτευτική. Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Κυρία Υπουργέ, συγγνώμη Δημήτρη. Κυρία Υπουργέ, ξέρετε τι μας προβληματίζει εμάς. Και εμένα δηλαδή προσωπικά και την Πάγια νομίζω και όλους. Μόνο ένα κύριε Ρογκάκου, είμαστε καλά. Μας προβληματίζει το εξής. Ότι μήπως υπάρξει ακατάσχετη παροχολογία. Δεν απαντήσαμε σε αυτό. Σας προβληματίζει μήπως. Με μήπως προβληματίζει πολύ. Στις 8 Σεπτεμβρίου μία ακατάσχετη παροχολογία. Κοιτάξτε. Διότι πρώτα οι βουλευτές σας το λένε αυτό. Πάνε στις περιφέρειές τους και λέει θα τα δώσουμε όλα. Να εκτροχιάσουμε τη χώρα. Είχαμε την πολιτική ευθύνη να το κάνουμε με όσες δυσκολίες χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε. Σήμερα έχουμε την ευθύνη και θα το αντιμετωπίσουμε επίσης με πολύ σκληρή δουλειά. Η χώρα να εφαρμόσει κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική εντός των ορίων που της επιτρέπουν τα οικονομικά της. Η χώρα δεν θα εκτροχιαστεί ξανά πια, δεν θα γυρίσει όμως και ποτέ πίσω. Αυτοί που ονειρεύονται την παρόρθωση, νομίζω ότι απλά απατώνται. Τα μέτρα τα μνημονιακά που ισχύουν και που βασανίζουν πολλά χρόνια τους πολίτες. Που δεν ήταν 86 δις παρεπιπτόντως, ούτε 84. Αυτά που δεν ήταν 84 δις, γιατί είναι και λάθος ο αριθμός. Ωραία.
μπορούν μέτρα να 84, καταργηθούν, δεν πιστεύετε, και να σταματήσουν να εφαρμόζονται κάποια, μπορούν να καταργηθούν κάποια από αυτά τα μέτρα ή να σταματήσουν να εφαρμόζονται. Πιστεύετε, κοιτάξτε, η χώρα εφαρμόζει εκατοντάδες μεταρρυθμίσεων που αυτή η κυβέρνηση μπόρεσε να κάνει, στηρίζοντας τους πιο αδύναμους. Σήμερα η χώρα επανέρχεται, ξέρουμε που είναι οι αδυναμίες. Σήμερα αυτά τα οποία μελετούμε και δρομολογούμε για τον επόμενο χρόνο είναι μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν τον κάθε Έλληνα πολίτη, και κυρίως η προσοχή μας αυτό το διάστημα είναι στραμμένη στη μεσαία τάξη, με μέτρα φοροελάφρυνσης. Εσείς, κυρία Υπουργέ, μπορείτε να πείτε με... Αυτό δεν είναι παροχολογία. Κυρία Υπουργέ, αυτό δεν είναι παροχολογία. Πρέπει να βρεθούν λεφτά. Για την οποία μου μιλάτε. Κυρία Υπουργέ, για όλα αυτά που είπατε πρέπει να βρεθούν λεφτά ισοδύναμα. Εντός των δυνατοτήτων. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι η συντάξη. Έχουμε πλεονάσματα. Σύμφωνοι. Και έχουμε πλεονάσματα μεγαλύτερα από αυτά που απαιτούνται. Οι συντάξεις τελικά δεν θα μειωθούν. Δεν θα μειωθούν. Γιατί υπάρχουν τα πλεονάσματα. Οι συντάξεις δεν θα μειωθούν, κυρία Υπουργέ, ή θα αναβληθεί η μείωσή τους? Κοιτάξτε. Η μείωση των συντάξεων ήταν μια απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενώ τα νούμερα, όπως προχωρούσαν, δεν υπαγόρευαν κάτι τέτοιο. Εκτιμώ ότι σήμερα δεν είναι αναγκαίο αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Αλλά είναι κάτι σε κάθε περίπτωση που θα το τώρα το δημόσιο, το δημόσιο που είναι και η δική σας αρμοδιότητα μας βασανίζει ακόμα, κυρία Υπουργέ. Δηλαδή, βεβαίως, μεταρρυθμίσεις δεν ξέρω αν γίνονται. Μαζί σας. Μας έχει αλλάξει τα φώτα, κυρία Υπουργέ. Όχι, δηλαδή, δεν σας έχει αλλάξει τα φώτα αυτό το δημόσιο, σας έχει αλλάξει τα φώτα 40 χρόνια το δημόσιο. Το δημόσιο. 40 χρόνια του δημόσιο, πελατειακό, ρουσφετολογικό, πέρναγες έξω από πόρτες κομμάτων και γινώσουν δημόσιους υπάλληλους. Αυτά τα ξέρω κάθε ένας πολίτης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τους δικούς του δημόσιους υπαλλήλους, όπως επίσης μην ξεχνάμε ότι έχετε ενσωματώσει μεγάλα κομμάτια του ΠΑΣΟΚ. Ούτε ένα, μίλαμε για 40 χρόνια. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι είναι και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μιλάμε και ονόματα, γνωριζόμαστε. Έχω προκαλέσει επανειλημμένα, εκτός από συνεργάτες υπουργών και βουλευτών, και οι συνεργάτες βουλευτών και υπουργών είναι δημόσιοι υπάλληλοι και είναι σε όλα τα κόμματα, κύριε Μαρκόπουλε. Εγώ τις υπογράφω τις αποσπάσεις. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, διότι έτσι είναι το πολιτικό μας σύστημα και ορθώς. Εκτός λοιπόν από τους συνεργάτες, θέλω να μου πείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε στο ελληνικό δημόσιο με ρουσφέτη. Μόλις μου τον πείτε αυτόν τον άνθρωπο, μάλιστα, τότε θα ξανασυζητήσουμε. Έλα, το να λέμε κουβέντες στον αέρα. Μάλιστα. Προσλήψεις θα έχουμε τώρα με τον σιγά, Δημήτρη μου, ο Γιώργος, μια ερώτηση που τη χρωστάμε. Προσλήψεις μπορεί και αντέχει. Μάλιστα. Περίπου ποσοτικά το ελληνικό δημόσιο θα κάνει προσλήψεις σε κρίσιμους τομείς κοινωνικού κράτους, τους οποίους οφείλουμε να αποδώσουμε στην ελληνική κοινωνία. Και θα το κάνουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Όπως μια το ερώτηση. Κάναμε και μέχρι σήμερα. Σωστικά, αυτό μια... δεν όχι, είναι Δημήτρη, όχι. Δεν είναι ανάγκη. Γιώργο. Κυρία Γύρω Βασίλη, καλημέρα και από μένα. Παρακαλώ. Επειδή ακούστηκε προηγουμένως κάτι εδώ από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνο Γεωργιάδη, ο οποίος είπε το εξής, κατά τη γνώμη μου, μου άφησε άφηνο τουλάχιστον, ότι σήμερα, 21η Αυγούστου 22, δεν έχουμε βγει από το μνημόνιο. Έχουμε μνημόνιο. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Εγώ έχω ακούσει τον Τούσκ, τον Κώστα, τον Μακρόν, τον Μοσκοβιστή, τον Σεντένο. Στην ερώτηση, να Γιώργο. Δίνουν συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Στην ερώτηση. Διότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Στην ερώτηση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήρθε εδώ στη συχνότητα του Αντένα και απάντησε στην ερώτηση του Νίκου Ρογκάκου και λέει: δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Εσείς, να σας κυρία... πω κάτι. Να σας πω κάτι, κύριε Χρυστοφορίδη. Εγώ είδα χθες την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων θλιβερών χθες? Είπε ότι, και φαντάζομαι με στενοχώρια το είπε, ότι η χώρα πια δεν έχει φτηνό δανεισμό. Αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες. Ότι τελειώνοντας το μνημόνιο, η χώρα δεν έχει φτηνό δανεισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η προσδοκία και ο στόχος είναι ένα διαρκές μνημόνιο για τη χώρα. Εδώ η Νόδεα Χαΐας είπε ότι θρυνή που βγήκαμε από τα μνημόνια. Με αυτό δηλαδή, να κλείσουμε. Σας παρακαλούμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Προφανώς και τη στηρίζει ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης και ο καθένας και ευγενάκηδες και κυρανάκηδες και λοιπά. Είστε οι οποίοι είναι θλιβεροί σήμερα σε όλα τα μωμένα που χθες. Σας ευχαριστούμε θερμά πολύ που ήσασταν στον Αντένα και απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Καλή συνέχεια. Ήταν η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Όλγα Γεροβασίλη.